<Aaron> Γεια σας, φίλες και φίλοι του Easy Greek. Σήμερα έχω έναν εκλεκτό καλεσμένο. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου, Δημήτρη. Τι κάνεις? Έχουμε μαζί μας τον Λούκα Λαμπαριέλο, που είναι ένας διάσημος πολυγλώσσος. Δεν ξέρω. Πόσες γλώσσες μιλάς, Λούκα? Ας πούμε ότι μαθαίνω 15 γλώσσες. Και μιλάω απτεστά δέκα γλώσσες. Μ' αρέσει πολύ αυτό ο διαχωρισμό που κάνει μεταξύ του μιλάω και μαθαίνω. Για μένα, να μιλά μια γλώσσα σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιεί αυτή τη γλώσσα με του ανθρώπου. Έχω, έχουμε συζητήσει αυτό τώρα. Είναι η πρώτη φορά που είμαι στην Ελλάδα και μιλάω ελληνικά και ε, α, ακούσω τα podcast σας κάθε μέρα, σχεδόν κάθε μέρα, όχι στις διακοπές αλλά γενικότερα σχεδόν κάθε μέρα και νομίζω ότι καταλαβαίνω αλλά το πρόβλημα είναι να μιλάς για παράδειγμα να, να μιλάς με τους ανθρώπους στο δρόμο αν θέλεις ένα καφεδάκι για παράδειγμα στο μπαρ είναι μια εμπειρία και νομίζω ότι... Η, η, το πιο σημαντικό είναι όχι μόνο να μαθαίνουμε μία γλώσσα, όχι μόνο να ακούμε, να ακούμε τα podcast, αλλά νομίζω ότι το μαγικό είναι όταν μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτή τη γλώσσα με τους ανθρώπους. Στη, στην Ελλάδα, στην Ιταλία κτλ. Ακριβώς. Γιατί, γιατί, για, για ποιον άλλο λόγο να μαθαίνεις μία γλώσσα αν δεν τη μιλάς τελικά. Γιατί η γλώσσα είναι επικοινωνία. Νομίζω ότι υπάρχουν γενικότερα άνθρωποι που θέλουν να μάθουν μια γλώσσα για τα λιτερατούρα. Πώς, πώς λέγεται, literature. Λογοτεχνία. Λογοτεχνία. Είναι τόσο καλή λέξη. <χι λογοτεχνία. <χι> 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 όμορφη. Όμορφη, όμορφη λέξη. Για παράδειγμα, στην περίπτωση των Ιαπωνικών άρχισα να μαθαίνω Ιαπωνικά. Ήταν και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όπω ξέρει. Όπω ξέρει. Αλλά δεν, έχω, δεν είχα ευκαιρία να χρησιμοποιώ αυτή τη γλώσσα και σταμάτησα, σταμάτησα να μαθαίνω. Αλλά γενικότερα για παράδειγμα τώρα ε, μαθαίνω ελληνικά, σερβικά και ε, ουγγρικά ενεργά γιατί ξέρω ότι ε, αυτής, αυτές, τις χώρες, αυτές τις χώρες είναι διπλά ε, στην Ιταλία και μπορώ να ταξιδέψω στην Ουγγρία, στην Ελλάδα για παράδειγμα και μπορώ να χρησιμοποιώ τη γλώσσα. Για μένα είναι το πιο σημαντικό. Για παράδειγμα στην Πολωνία όταν ήμουν στην Πολωνία τον Ιούλιο ε, μου αρέσει πάρα πολύ να μιλάω στα αγγλικά στην αρχή και αμέσως μιλάω πολωνικά. Και οι άνθρωποι wow ενδιαπωσιακό <laughs> ότι μιλάς! Αλλά γιατί, γιατί μιλάς ε, ε, μίλησες για παράδειγμα αγγλικά στην αρχή» και έχω παρατηρήσει ότι ε, αυτό είναι ενδιαπωσιακό είναι πάρα πολύ, είναι cool ας πούμε για μένα ε, η, η εκμάθηση γλωσσών μου έχουν, έχει αλλάξει τη ζωή μου. Δεν μπορώ να σταματήσω να μαθαίνω γλώσσες γιατί οι γλώσσες είναι το. Αυτή τη λέξη δεν ξέρω. Identity. Είναι my, my identity now. Ταυτότητα. 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 Ταυτότητα, ταυτότητα. 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 είναι ή Η... ταυτότητα Μη. No, μου. <laughs> Η γιαγιά μου, για παράδειγμα, πριν από 30 χρόνια, μου είπε: Θέλει να μαθαίνει μαθηματική, θέλει να μαθαίνει γαλλικά, θέλει να μαθαίνει λατινικά. Και εγώ απάντησα. Yes. <laughs> Θέλω. <laughs> ναι σε όλα. <laughs> Θέλω. Θέλω και άρχισα και αυτή την περίεργα να μαθαίνω τα πράγματα γενικότερα. Περιέργεια. Περιέργεια. ευχαριστώ πάρα πολύ. Περίεργα είναι τα περίεργα πράγματα. Περιέργεια. Ήθελα περισσότερο να σε ρωτήσω, Λούκα, για πώς τα ελληνικά, σαν γλώσσα από όλες αυτές που μιλάς ή μαθαίνεις, σου έχουν κάνει εντύπωση. Τι κομμάτι της καρδιάς σου και του μυαλού σου Κατέχουν τα ελληνικά. Όλα τα καρδιά. <laughs> νομίζω ότι γενικότερα μου αρέσει πάρα πολύ πω ακούγεται πρώτα απ' όλα. Mm. Ε, ακούγονται τα ελληνικά, ε, ακούγονται σαν Ισπανικά λίγο, <laughs> αλλά μου αρέσει ξέρει όταν μιλάει ελληνικά, έχω όρεξη να μιλά ελληνικά. Και μου αρέσει η, μου αρέσουν η δομή τη γλώσσα, οι λέξει, οι εκφράσει. Και η κουλτούρα. Νομίζω ότι έχουμε συζητήσει γι' αυτό. Νομίζω ότι η κουλτούρα τη Ελλάδα είναι πάρα πολύ παρόμοια. Όχι μόνο με την κουλτούρα τη ε, Ισπανία, ε, αλλά με την κουλτούρα ε, τη Ιταλία. Λατρεώ γενικότερα όλε τι γλώσσε, αλλά ιδιαίτερα μου, αρέσει πάρα πολύ, ε, μου αρέσουν πάρα πολύ τα ελληνικά. Σε έχουν βοηθήσει καθόλου τα ελληνικά με τι άλλε σου γλώσσε, ε, Νομίζω ότι. Ε, πάρα πολλέ λέξει προέρχονται. Προέρχονται. Σωστά. Σωστά. Σωστότατα. Yes, <laughs> σωστά. <laughs> προέρχονται, από τα λατινικά και από τα αρχαία ελληνικά. <laughs> Δημογραφία ε, και, και για, για, για παράδειγμα τε, τα κομμάτια του, σώμα. Του σώμα. Του σώμα. Το σώμα, το σώμα. <laughs> ναι, το, 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 ανθρώπινο σώμα, τα μέρη του σώματος. Για παράδειγμα, στα Ιταλικά, καρδιόλογο, καρδιά, κουόρε, ο το γιατρός του καρδιού. Θέλω πολύ να κάνω ένα επεισόδιο με έναν γιατρό να μου λέει έτσι περίεργη ορολογία, ιατρική ορολογία, και εγώ να του λέω τι σημαίνει, γιατί είναι πολύ απλά λέξεις καθημερινές σχεδόν στα ελληνικά. Εντάξει, έτσι ακριβώς. Εγκέφαλο, εγκεφαλογράμμα για παράδειγμα, στα Ιταλικά. Εντσεφαλογράμμα είναι αυτό το που... Ε... Περιγράφει ε, τη δυναμική του, ναι. του εγκεφαλού μας. Χαίρομαι πάρα πολύ ότι ε, έχω, έχω, παρήσει, έχω πάρει αυτή την απόφαση να, να μαθαίνω ελληνικά πριν από πέντε χρόνια, νομίζω πάνω κάτω. Πέντε χρόνια, Πέ, Νομίζω πέντε χρόνια, αλλά στην αρχή ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μένα. Ε, θυμάμαι όταν. Ε, ας πούμε να μαθαίνω λέξεις στο λεξιλόγιο ε, μερικές φορές δεν μου έρχονται λέξεις. Δεν ξέρω γιατί. Ε, α, αυτό ίσως εξαρτάται από το γεγονός ότι το, μερικές φορές το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές μεγάλες λέξεις. <laughs> <laughs> Άκουσα τα, τα podcast σας και μερικές φορές η Μαριλένα, η ε, ε, εσύ δεν, όχι, δεν, μπορεί, δεν μπορείτε να... Ε, Προφορείτε, προφορέτε. Δεν μπορούμε να προφέρουμε τι μεγάλε λέξει. Οι μεγάλε λέξει είναι πάρα πολύ αστείο. Νομίζω το πρόβλημα ε, με τα ελληνικά είναι οι μεγάλ, μεγάλε λέξει, τα ρήματα. Mm. Τα ρήματα. Νομίζω ότι ε, γενικότερα, αν θέλει να μάθει μία γλώσσα που ε, είναι πάρα πολύ ε, διαφορετική, πω τα ιαπωνικά, τα κινέζικα κτλ. κτλ είναι δύσκολο να μαθαίνεις. αλλά νομίζω στην αρχή είναι δύσκολο. Ε, πάντα λέω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, ε, ιδιαίτερα στην αρχή, να πιστεύουμε ότι μπορούμε να μαθαίνουμε μια γλώσσα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί οι άνθρωποι γενικότερα που δεν έχουν ποτέ μάθει μια γλώσσα, δεν πιστεύουν ότι μπορούν να, να, να μάθουν. Κλασικά, άμα δεν ξέρεις καμία ξενιγλώσσα, γλώσσα, η πρώτη που θα μάθεις είναι η δυσκολότερη. Έτσι. Είναι η δυσκολότερη. Έτσι ακριβώ. Αλλά. Ε, mm. Μετά από αυτό, για παράδειγμα, έχει ε, μάθει μια γλώσσα, πιστεύει ότι μπορεί να κάνει αυτό. Οτιδήποτε δεν είναι. Ε, αυτό αφορά όχι μόνο την εκμάθηση γλωσσών. Νομίζω ότι αφορά τα πάντα. Για μένα, το πιο σημαντικό είναι ότι να κάνει κάτι κάθε μέρα. Για παράδειγμα, στην περίπτωσή μου, μαθαίνω, προσπαθώ να μαθαίνω ε, ελληνικά κάθε μέρα. Αν είμαι κουρασμένο, ακούω τα podcast σα. Ευχαριστούμε πολύ. Γιατί νομίζω ότι αν ακού ε, τη γλώσσα κάθε, κάθε μέρα, αυτό είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό. Έχουμε. με δύσκολη λέξη. συνηθισμένοι. συνηθισμένη, We're used to. Συνηθισμένοι. Είμαστε συνηθισμένοι. Yeah. ακριβώς Ακριβώ. Να, ε, να σκεφτόμαστε ότι να μαθαίνουμε μια γλώσσα σημαίνει να καθίσουμε, να κάτσουμε και να μαθαίνουμε και να διαβάζουμε κτλ, κτλ. Αυτό είναι σημαντικό, ιδιαίτερα στην αρχή, αλλά νομίζω ότι γενικότερα μπορούμε να, ακου... μπορούμε να κάνουμε οποι... οτιδήποτε, οτιδήποτε, οτιδήποτε και παντού μπορούμε να ακούμε. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της εκμάθησης γλώσσων. Αλλά για να καταλαβαίνουμε ότι τι ακούμε, στην αρχή πρέπει να διαβάζουμε και γι' αυτό, για παράδειγμα, τα podcast σας στην αρχή ήταν, ήταν ήμουν φρουστρωμένο, φρουστράρι, φρουστράρι, <laughs> <laughs> δεν ξέρω. Αυτή η λέξη, <laughs> αυτή η λέξη στα ελληνικά. Ε, με εκνεύριζε, με απογοήτευε, με έφερνε σε απόγνωση. Φρουστρωμένο <laughs> ακούγεται λίγο περίεργο. Αλλά τέλο πάντων, για παράδειγμα, μπορούμε να, να βρούμε περιεχόμενο, φανταστικό περιεχόμενο ε, στο Ιντερνετ στο και μπορούμε να διαβάζουμε και να ακούμε ταυτόχρονα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν διαβάσει, μπορεί να βλέπει τι λέξει που ακού και. Yeah. Φυσικά, και αυτό βοηθάει πάρα πολύ γενικότερα με την. και μπορείς να ακούς και αυτό βοηθάει πάρα πολύ με την προφορά. Και γι' αυτό είναι απλό και αποτελεσματικό. Και αν αυτό το κάνεις, μόνο αυτό. Κάθε μέρα περιεχόμενο που είναι, που είναι πάρα πολύ ενδια, ενδιαφέρον, πώς για παράδειγμα τα podcast του καναλιού Ισηγητή, e καλά είναι. είναι ε, ε, ξέρει, ε, για παράδειγμα, πώ έλεγα, ήμουν φρουστρωμένο, <laughs> εκνερ, εκνερ, mm -hmm. δεν ξέρω, γιατί ε, δεν διάβασα. Νόμιζα, οκ, okay, ε, μπορώ να ακούω χωρίς προβλήματα και καταλαβαίνω τα πάντα, αλλά το πρόβλημα είναι μερικές φορές ότι ε, στο podcast χρησιμοποιείται λέξεις και εκφράσεις που είναι λίγο δύσκολες, mm -hmm. δύσκολες για παραδείγμα να, να, να καταλαβαίνεις χωρίς transcript Τρανσκετ είναι μια μεγάλη λέξη <laughs> στα ελληνικά. <Από> μαγνητοφώνηση. <laughs> είναι old school λέξη γιατί είναι από το μαγνητόφωνο. Το μαγνητόφωνο. Όταν ήταν κάποτε με κασέτε που είχαν μάγνετ, μαγνήτε. Κάνει νόημα. Κάνει νόημα, έχει νόημα, δεν ξέρω. η <laughs> εκμάθηση γλωσσών είναι, είναι μια. Δεν πρέπει να είναι τόσο δύσκολη. Πρέπει να είναι απλή. Να, να διαβάσει και να ακού περιεχόμενο που σου αρέσει κάθε μέρα. Παιδιά, ο Λούκα έχει ένα πολύ ωραίο κανάλι όπου μπορεί να σας μάθει πώς να το κάνετε αυτό. Έχει μία μέθοδο που περιγράφει ακριβώς τι κάνει έτσι ώστε να χρησιμοποιεί αυτό το ενδιαφέρον υλικό που υπάρχει εκεί έξω για να μαθαίνει τις γλώσσες που μαθαίνει μαζί με αυτές και τα ελληνικά. Και σίγουρα θα σας ε, μπορούμε να βάλουμε ένα link για να ανα, ανακαλύψετε τη μέθοδό του και να δείτε τι μπορεί να σας μάθει για να βελτιώσετε και εσείς τον τρόπο που μιλάτε ελληνικά. Ονομάζεται the Smart Language Learning Academy. Είναι μια ακαδημία που οι άνθρωποι γενικότερα μπορούν να μαθαίνουν ή να μάθουν πώς να μάθουν μια γλώσσα. Μπράβο Λούκα, ήσουν από το σημείο που αμφέβαλες ακόμα και εσύ για τον εαυτό σου και τώρα είμαστε εδώ και μιλάμε στα ελληνικά. Είμαστε εδώ στην Αθήνα, φανταστικό, και χαίρομαι πάρα πολύ. Και κάνουμε ένα βίντεο για εσά. Ε, άμα θέλετε και εσείς να εξασκήσετε τα ελληνικά σας, πρόσφατα ξεκινήσαμε τις ομάδες συζήτησης στο Easy Greek. Μπορείτε να μπείτε στη σελίδα των μελών μας για να δείτε τι προσφέρουμε και μπορείτε και εσείς να συζητήσετε μαζί μας και άλλους μαθητές στα ελληνικά για να εξασκήσετε, για να τα χρησιμοποιήσετε όπως είπαμε μόλις τώρα. Νομίζω ότι αυτό ήταν. Ευχαριστώ πάρα πολύ Ευχαριστώ. που ήσες στο σπίτι μας και ήρθες και μας έκανες αυτήν την τιμή. Χαίρομαι πάρα πολύ και θα καταφέρουμε. Θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστούμε και εσάς πάρα πολύ που μείνατε μέχρι εδώ. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο του Easy Greek. Γεια σας! Ciao.